Καλό και δημιουργικό μήνα, κυρίε και κύριοι, σε όλου σα. Πρωταπηλιά σήμερα, όχι δεν θα σα πω ότι θα έχουμε κακοκαιρίε, χιόνια, τυφώνε κτλ. Γενικά, ο καιρό θα παραμείνει πάρα πολύ καλό και τι επόμενε ημέρε σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, στι περισσότερε περιοχέ τη νοτιοτολική Ευρώπη. Δεν αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια τη ημέρα, δηλαδή θα έχουμε και πάνω από 23 με 24 βαθμού σε αρκετέ παιδινέ υπηρετικέ περιοχέ. Η μόνη παραφωνή, όπω και σήμερα, θα είναι οι κατάτόπου τόπου πυκνέ ομίχλε που θα σημειώνονται κυρίω στι νυχτερινέ Πρώτε πρώτες πρωινέ ώρες και σε υπηρετικά τμήματα αλλά και σε παράκτιες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε πάρα πολύ περιορισμένη την ορατότητα καθόλου τη διάρκεια της περασμένης νύχτας με πυκνές ομίχλες μέχρι νωρίς το πρωί και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη δεν ξεπέρασε το μεσημέρι στο κέντρο τους 15 με 16 βαθμούς ενώ γύρω από την πόλη παρατηρήθηκαν και πάνω από 20 βαθμοί κελαισιού χαρακτηριστική κατάσταση όταν έχουμε ομίχλες και εμποδίζουν τον ανοιξιάτικο ήλιο να κάνει μια πιο δυναμική εμφάνιση στην uh, υπηρετική χώρα και όχι μόνο. Πάμε από ψηλά να δούμε την όλη κατάσταση. Λίγε αρέσει συνεχέ έχουμε τι τελευταίε ώρε από τα Δυτικά, οι οποίε κινούνται ανατολικότερα. Βλέπετε, θα ανοίξει ο καιρό ακόμη περισσότερο στα Δυτικά και τα Νότια κατά τη διάρκεια των μεταμεσονύχτιων ωρών. Βρισκόμαστε στα μεσάνυχτα προ το ξημέρωμα του Σαββάτου. Μόνο εδώ στα Ανατολικά και τα Βόρεια, κάποιε αρέσει νευχέ μαζί με, με ομίχλε θα παραμείνουν και μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί. Όπω συνέβη και κατά τη διάρκεια τη περασμένη νύχτα. Τώρα, αν το Σάββατο να κυλήσει μέχρι και το τέλο του, βλέπουμε ότι γενικά ο καιρό θα έχει βελτιωθεί παντού του δείτε. Εδώ κάποιε αποχρώσεις γκρι μαζί και μπλε. Εδώ θα έχουμε αστάθεια. Θα δούμε σε λίγο ποιες περιοχέ θα επηρεαστούν από κάποιε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Ενώ Γενικά, η δυτική, η κεντρική και η νότια Ελλάδα θα επηρεαστεί από κάποια συνεφιά προ το βράδυ, η οποία είναι ένα παρακλάδι, προέκταση, θα έλεγα, μια ατμοσφαιρική διαταραχή η οποία πάνε να δημιουργηθεί εδώ στην Δυτική Μεσόγειο και θα δώσει εδώ μόνο βροχέ καταιγίδε αλλά και σκόνη αρκετή η οποία θα φτάσει το επόμενο 48 ώρα και τι επόμενε 72 ώρες πολύ, πολύ βόρεια, μέχρι και την νότια Σκανδιναβία, κυρίε και κύριοι. Α, αυτή η ζέστη γενικά θα είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο τη Μεσογείου το επόμενο τρίμηνο, αλλά μέχρι και τα κεντρικά και τα βόρεια τη Ευρώπη θα α, έχουν υψηλή. Υψηλέ θερμοκρασίε μέχρι και τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Τώρα πάμε να δούμε καλύτερα την εικόνα του καιρού από το πρωί του Σαββάτου. Μια παρόμοια εικόνα θα έχουμε όπω και σήμερα το πρωί. Γενικά στην Βόρεια Ελλάδα και κυρίω σε παράκτιε περιοχέ τη Μακεδονία, τη Θράκη, σποράδε στι παράκτιε περιοχέ τη Αλία, αλλά και τη Στερεά, εδώ στην Έβδια, μέχρι και τα νότια και ανατολικά νησιωτικά πιούμετα θα ξεκινήσουν με κάποιε ο Μίχλε αρκετά έω πολύ πυκνέ. Προσοχή στου οδηγού εκεί. Δεν αποκλείεται να σημαντιστούν και κάποιε ομίχλε και στα υπηρετικά τμήματα, αλλά και στην δυτική παράκτια και νησιωτική Ελλάδα, κυρίε και κύριοι. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια ανοιξιάτικη, αραιέ συνευχέ εδώ στην Ανατολική και την Αβόρια χώρα, αραιέ συνευχέ που μόνο το πρωί θα είναι λίγο έω αρκετά πιο πυκνέ, πολύ πολύ βορειοανατολικά και κυρίω στην υπόλοιπη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του Θρακικού. Αν πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα να δούμε την εξέλιξη μεσημεριού και απογεύματος, ως και αργά το απόγευμα πιο συγκεκριμένα. Θα παρατηρήσουμε ότι οι όποιε ομίχλε θα πρέπει να έχουν διαλυθεί και πάλι σε περισσότερε περιοχέ. Θα πρέπει να έχει βγει ήλιο εκεί όπου θα έχουμε περιορισμένη την ορατότητα. Στα δυτικά θα συνεφιάσει λίγο περισσότερο. Αρέσει συνεφιέ προ το απόγευμα, οι οποίε το μόνο που θα κάνουν είναι να κάνουν πιο όμορφο το ήλιο βασίλευμα, πιο έτσι έγχρωμο, πολύχρωμο. Και στα βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα, εδώ στα ημιορινά και ορεινά τμήματα τη Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα πρέπει να έχουμε αστάθεια, δηλαδή θα πρέπει να εκδηλωθούν μπόρε και τοπικέ καταιγίδε εδώ και δεν αποκλείεται στο διάβα του αυτέ οι καταιγίδε εξασθενούμενε να δώσουν και κάποια τοπική βροχούλα και στα υπόλοιπα παιδινά τμήματα τη Ανατολική Μακεδονία και τη Ράκη μεταξύ απογεύματο και πρώτων βραδινών ωρών. Αλλά όσο θα βαδίζουμε προ το βράδυ, η αστάθεια θα εξασθενήσει εδώ. Ξαστεριά θα επικρατήσει περισσότερε περιοχέ με είναι συνευχέ όπω σα έδειξε να πυκνώνουν λίγο περισσότερο στα δυτικά, κεντρικά και τα νότια, κυρίω από αργά το βράδυ και κυρίω κατά τη διάρκεια τη νύχτα προ το ξημέρωμα τη Κυριακή. Οι άνεμοι τώρα παραμένουν πάρα πολύ εξασθενημένοι, κυρίε και κύριοι, στι περισσότερε περιοχές περιοχέ τη χώρα. Και το πρωί του Σαββάτου, βλέπετε, δεν θα έχουμε πάνω από 3 με 4 τοπικά μποφόρ. Α, ακόμα πιο τοπικά δεν αποκλείεται να μην έχουμε καθόλου σχεδόν ανέμου, δηλαδή θα επικρατήσει είναι μια, η νεμία η άπνοια καλύτερα. Ενώ μετά το μεσημέρι προ το απόγευμα και κυρίω προ το βράδυ καλύτερα, θα αρχίσει να το γυρίζει σε έναν βορειά. Εδώ σε περιοχέ του Αιγαίου, γενικά από τα βορειότερα τμήματα των κυκλάδων και κυρίω εδώ στο Θρακικό μέχρι και τα ανοιχτά των Σποράδων, θα πρέπει να φυσήξει ένα δυνατό βορειοανατολικό άνεμο προ το απόγευμα, στα 5 με 6 και πολύ αργά το βράδυ, μέσα στη νύχτα προ το ξημέρωμα τη Κυριακή. Δεν αποκλείεται οι ρηπέ αυτού του βορειοανατολικού ανέμου να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Αυτό για του ψαράδε μα και στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν οι άνεμοι σε πιο ανατολικού, αλλά δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, κυρίω εδώ να τα πιάσουν αυτά, αυτή στην νοτιοδυτική πλευρά του Αιγαίου, Ανοιχτά, δυτικά τμήματα τη Κρήτη. Η θερμοκρασία τώρα κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από του 4 με 8 βαθμού στα ορεινά και κάτω από του με 7 με 9 βαθμού έω και 11 στα υπόλοιπα υπηρετικά παιδινά. Εδώ στα βόρεια-βορειοανατολικά θα έχουμε πιο μαλακό καιρό μέσα στη νύχτα εξαιτία τη κάποια συννεφιά και των ομιχλών. Στα νότια δεν φαίνεται να πέφτει ο κάτω από του 10 με 12 βαθμού Κελσίου. Το μεσημεράκι τώρα. Βλέπετε, η θερμοκρασιακή η γενικά παλέτα δεν διαφέρει πολύ. Έχουμε μια θερμοκρασιακή ομοιομορφία και θα έχουμε και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Στι περισσότερε περιοχέ θα το πιάσει το οικοσάριο άριο υδράγυρο. Στα ορεινά, ίσω και του 22 με 23 βαθμού κατά τόπου εκεί που θα έχουμε ηλιοφάνεια. Και του 24 με 25 βαθμού σε παιδινέ υπηρετικέ περιοχέ, όπω είναι φυσικό, εκεί όπου δεν θα έχουμε ομίχλε, μακριά από θάλασσε, δηλαδή και λίμνε και ποτάμια και ε, στο εσωτερικό τη υπηρετική χώρα. Εκεί όμω όπου θα επικρατήσουν ομίχλε, περιορισμένη θα είναι η ορατότητα. Πιο αυξημένη γενικά η σχετική υγρασία και θα εμποδίσουν αυτά, α, αυτές οι παράμετροι τον ήλιο να κάνει μια πιο δυναμική εμφάνιση μέσα στην ημέρα. Μπορεί να μην έχουμε πάνω από 19 με 20 βαθμού Κελσίου, όπω συνέβη και σα είπα, αυτό συνέβη σήμερα και στην περιοχή Θεσσαλονίκη, στο εσωτερικό, στο κέντρο τη πόλη. Είχαμε πιο χαμηλή θερμοκρασία από ότι στο εσωτερικό τη κεντρική Μακεδονία. Πάμε τώρα στην Αττική. Η μέρα θα ξεκινήσει πολύ καλά, με περιορισμένη όμω και εδώ την ορατότητα. Δεν αποκλείεται όπω και σήμερα στα ανατολικά τμήματα τη Αττική να παρατηρηθούν αρκετά πυκνέ ομίχλε στην αρχή τη ημέρα. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια προ το βράδυ, κάποιε λίγε αρέσει συνευχέ, τοπικά μόνο αυξημένε ή άνεμοι εξασθενημένοι, γενικά από νοτιοτολικέ διευθύνσει, στα 2 με 3 εμποφόρ. Ο υδράργυρο κατά μέσο όρο 13 βαθμού το πρωί, με 22 βαθμού και αυτό κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο δεν αποκλείεται με μια πιο δυναμική εμφάνιση του ήλιου στο ιστορικό τη Αττική. Να πιάσει τόπου και να ανεβεί ο του 23 με 24 βαθμού Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη. Και σήμερα είχαμε α, το πρωί Μίχλε όπω και τι προηγούμενε ημέρε ήταν πολύ περιορισμένη η ορατότητα και το Σάββατο το πρωί αναμένεται μια ίδια κατάσταση με κατατόπου πυκνέ ομίχλε κυρίω γύρω από το θερμαϊκό αλλά και τον στριμονικό και σε περιοχέ Καλκιδική. Πολύ περιορισμένη η ορατότητα. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα θα βελτιωθεί. Αυτή θα βγει ήλιο παντού. Το απογευματάκι προ το βραδάκι αναμένονται πολύ λίγα σύννεφα κυρίω εδώ στι πιο βορειοανατολικέ περιοχέ από τον ομό και ανατολικότερα. Είπαμε δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιε τοπικέ μπόρε. Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία θα έχουμε κραστεριά με νοτιοανατολικού ανέμου που τοπικά θα φτάσουν τα 3 με 4 από 4 α, μέχρι και αργά το απόγευμα. Ο υδράγυρο στου 13 βαθμού το πρωί. Τώρα, εάν διαλυθεί ο μύχλη στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη ή όποιο μύχλη ε, ε, γρήγορα, θα πιάσουμε και του 20 με 22 βαθμού. Αλλά κατά μέσο όρο θα πρέπει να υπολογίζουμε με 19 και 20 βαθμού στη Θεσσαλονίκη αργά το μεσημέρι. Γύρω από αυτή δεν αποκλείεται να πιάσουμε και 24 βαθμού Κελσίου. Πάμε τώρα στην εξέλιξη του καιρού για τι επόμενε ημέρε. Α αφήσουμε την Κυριακή να κυλήσει μέχρι και το τέλο τη. Βλέπετε συνεφιά στα Βεντικά, κεντρικά και τα νότια. Στα βόρεια, παροδικά αυξημένη συνεφιά εδώ στα ορεινά ίσω ψυχαλίσει τοπικά τι μεσηβρινέ ώρε. Τίποτα το ιδιαίτερο. Η άνεμη, οι άνεμοι βορειάδε και πάρει στο Αιγείο στα 5 με 6. Μποφόρ Στα ανατολικά θα έχει μια ψύχρα περισσότερη από ότι στην δυτική Ελλάδα θα δούμε σε λίγο τι θερμοκρασίε. Για την Δευτέρα τώρα, Βλέπουμε ότι ο καιρό θα είναι πολύ καλό τελικά. Από άκρη, κάποια λίγα σύννεφα θα σχηματιστούν. Βγάζει εδώ το προοριστικό μοντέλο κυρίω στι πρωινέ προμεσημινέ ώρε στα βόρεια. Αλλά γενικά η εικόνα του καιρού τη Δευτέρα θα είναι πάρα πολύ καλή. Με ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το τέλο τη ημέρα. Με του ανέμου τώρα να παραμένουν γενικά από βόρειε διευθύνσει στα 5 με 6 μποφόρ. Και πάλι στο Αιγείο, διατηρώντα κάποια α, λίγο πιο έντονη την ψύχρα εδώ. Για την Τρίτη. Δεν θα αλλάξει τίποτα στην όλη εξέλιξη. Κάποιε ομίχλε ίσω ξανασχηματίζονται λίγο περισσότερε στα υπηρετικά, κυρίω στι πρωινέ ώρε. Α αφήσουμε την Τρίτη μέχρι και το τέλο τη. Θα δούμε μόνο εδώ στι βόρειε περιοχέ τη χώρα από το απόγευμα προ το βράδυ και μετά να, βγάζουν, έτσι, να βγαίνουν κάποια συνεφάκια, να σχηματίζονται κάποια συνεφάκια και δεν αποκλείεται εδώ να έχουμε κάποιε τοπικέ μπόρε το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα για κάτω από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, ο βορειά και πάλι θα διτηρηθεί την Τρίτη γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, αλλά θα είναι ελαφρώ πιο εξαισθημένο, δηλαδή οι ρηπέ του δεν να ξεπερνούν τα Έξι Μποφόρο, όπω θα γίνει και την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα α, περιοριστεί γενικά ο Βορειά στα 4 με 5. Το πολύ ω και Έξι Μποφόρο στην περιοχή του Αιγαίου. Στο Ιόνιο κανένα πρόβλημα. Η Έλλεν θα είναι πάρα πολύ πιο εξασθενημένη. Α, και πάμε στην Τετάρτη για την τάση του καιρού μέχρι και εκεί. Δεν διαφαίνεται κάποια αλλαγή στον καιρό, κυρίε και κύριοι, τουλάχιστον όπω σα είχα πει και τι προηγούμενε μέρε, μέχρι και τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή θα βγάζει κάποια συνεφάκια εδώ στα βόρεια, κάποια ανοιξιάτικου τύπου καλοκαιρινού τύπου αστάθεια με κάποιε μπόρε, ίσω και κάποιε τοπικέ καταιγίδε στα πολύ πολύ μεταδιαφαίνονται για την ημέρα αυτή. Τίποτα μα τίποτα το ιδιαίτερο πλευρά φαινομένων, βροχών δηλαδή, μέχρι την Τετάρτη, με του ανέμου την Τετάρτη να πέφτουν κι άλλο του βορειάδε και να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 ποφόρια, διατηρώντα γενικά α, θα διατηρηθούν οι άνεμοι στα δυτικά πολύ πιο εξασθενημένοι όλε τι επόμενε ημέρε. Τώρα, πάμε στην θερμοκρασία. Βλέπετε ένα 28 άρι εδώ στην Κύπρο. Η Κύπρος αναμένεται να έχει τις επόμενες ημέρες τις πρώτες τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Συνήθως συμβαίνει αυτό κατά τη διάρκεια ήδη από τον Απρίλιο εδώ στην Κύπρο έχουμε α, υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά βλέπετε στην χώρα μας την Κυριακή οι Βοριάδες θα ρίξουν λίγο τον υδράργιο εδώ στα Ανατολικά. Θα μου πείτε μα πιάνει και πάλι έχει βάλει εδώ πέρα και 23 άρια, 20 άρια. Η αίσθηση της ψύχρα θα είναι πιο έντονη, τη ψύχρας πιο έντονη εξαιτίας αυτού του βοριά που θα πνέει όπω γύρω στα 5 με 6 τοπικά και 7 από 4, στα δυτικά, όπου δεν θα φτάνει ο βορειά, θα έχουμε και 25 άργια και 26 άργια. Πολύ περισσότερη ζέστη εδώ στην Δυτική Ελλάδα από ότι στα Ανατολικά. Επαναλαμβάνω τμήματα την Κυριακή. Βλέπετε, θα πέσει ο υδράγυρο μέχρι και την Βόρεια Κρήτη. Τη Δευτέρα. Πάνω κάτω η ίδια εικόνα, μάλιστα δεν αποκλείεται να ψυχάνει λίγο περισσότερο εδώ στο Αιγαίο, στο εσωτερικό του Αιγαίου, εδώ που πιάνουν οι βορειάδε. Βλέπετε κάτω από 20 βαθμού θερμοκρασία. Μια καλοκαιρινή στην ουσία συμπεριφορά του καιρού θα έχουμε τι επόμενε ημέρε. Αλλά στα υπηρετικά και κυρίω στα δυτικά, νοτιοδυτικά θα ξαναπιάσουμε 26 άρια στην Κύπρο και πάλι βλέπετε 28 και την Δευτέρα.

όπου θα πέσει πολύ λίγο βορειά, ίσω μειωθεί λίγο και η ψύχρα στο Αιγαίο. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπετε κάτω από 20 βαθμού θα έχουμε στι περισσότερε περιοχέ του Αιγαίου. Δεν αποκλείεται την Τρίτη η Κύπρο να πιάσει και 30 βαθμού Κελσίου α, στο εσωτερικό τη. Την Τετάρτη, α, που θα πέσουν κι άλλο οι βορειάδε, θα ανέβει η θερμοκρασία έναν με δύο βαθμού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από όλου εμά και ειδικά από μένα, κυρίε και κύριοι, δεν έχω να σα πω τίποτα το ιδιαίτερο για την εξέλιξη του καιρού μέχρι τα τέλη τη επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν κάποιε ενδείξει για αλλαγή του καιρού προ τα τέλη τη επόμενη εβδομάδα με κάποιε δεν είναι τίποτα ακόμα σίγουρο πόσο έντονε θα είναι αυτέ. Θα τα δούμε όμω όλα όπω κάνουμε πάντα, κυρίε και κύριοι, αναλυτικά εδώ μέσα από τη συχνότητα τη ΕΡΤ. Τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ΕΡΤ3 να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ, τη Δευτέρα πάλι.